μιλήσουμε με τον Γιώργο Μπόκια, εκπρόσωπο τη Νόδε Πρέβεζα. Τον έχουμε μαζί μα στο στούντιο. Καλημέρα σα. Καλημέρα. Λοιπόν, καταρχήν, κύριε Μπόκια, να πάμε λίγο στα διαδικαστικά. Ε, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι από αυτά που ξέραμε από τι 22 του Νοέμβρη που ήταν. Θα μα πείτε εσεί πώ είναι η διαδικασία και αυτή τη φορά για την εκλογική αναμέτρηση. Η διαδικασία είναι λίγο πολύ γνωστή. Είναι η ίδια με την προηγούμενη φορά που δεν έγινε. Είναι, γνωστά, είναι γνωστά τα θέματα. Ε, Γιατί... Μπορεί να ψηφίσει ο καθένα Έλληνα πολίτη, ο οποίο ψήφισε στι τελευταίε εθνικέ εκλογέ του Σεπτεμβρίου. Mm -hmm. Μπορεί να ψηφίσει σε οποιοδήποτε μέρο ε, βρεθεί εκείνη τη στιγμή. Υπάρχουν κάλπε σε όλη την Ελλάδα. Mm -hmm. Δεν είναι δηλαδή κάποιο υποχρεώνεται να ψηφίσει στον τόπο στον οποίο ψηφίζει στι εθνικέ εκλογέ. Και αυτό είναι και ο λόγο εν πωλή που δημιουργή... και το δημιουργήθηκε, το... Και, το το... δημιουργήθηκε και το πρόβλημα αυτό, yeah. καθώ είναι μια διαδικασία τεχνικά πολύ δύσκολη και έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Ελπίζουμε ότι την Κυριακή θα πάνε όλα καλά. Υπάρχουν, έχουν γίνει τα αντίστοιχα τα ανάλογα τεστ και έχουν δείξει ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Άραστε. Ο κόσμος της Νέα Δημοκρατίας πιστεύω και εγώ με αυτά που έχω ακούσει και μιλάω ότι περιμένει να γίνει αυτή η διαδικασία. Περιμένει να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος για να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να βρει το δρόμο της ξανά και για να βρει και η χώρα της το δρόμο ξανά. Mm -hmm. αυτή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό θέλει ο κόσμο. Ο κόσμο θέλει να ψηφίσει πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία για να μπορέσει να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία για να αλλάξει τη χώρα. Ε, αυτή είναι η ουσία. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ανεξάρτητα αν κάποιο είναι ψηφοφόρο ή όχι τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει η Νέα Δημοκρατία να, να βρει τον αρχηγό τη προκειμένου να υπάρχει και μία. Ε, σωστή ε, αντιπολίτευση αυτή τη mm -hmm. στιγμή mm -hmm. στην ε, Βουλή, αλλά και να προχωρήσουν και διαδικαστικά θέματα. Ε, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να οριστεί καν το Συμβούλιο Υπάρχουν ε, θέματα ανοιχτά τα οποία έχουν να κάνουν και με την. Ε... πρακτικά και θεσμικά ζητήματα για τη χώρα, και όχι μόνο αυτό, είναι και ότι δεν υπάρχει ουσιαστική αντιπολίτευση, δηλαδή με την έννοια ότι ε, δεν έχει την επισημότητα μια εξωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, από. Τον Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα, περίπου τρει μήνε από τότε που προέκυψε η καινούργια κυβέρνηση, έχουν γίνει πάρα πολλά στη χώρα. <Ρι> ε, δεν νομίζω όμω ότι στα πολλά αρνητικά που έχουν γίνει, <Ρι> να μην πω και να μην είμαι απόλυτο και να πω μόνο στα αρνητικά, να πω στα πολλά αρνητικά που έχουν γίνει την κύρια ευθύνη προφανώ δεν τη φέρει και η νέα δημοκρατία για το ότι δεν έχει εκλέξει ε, πρόεδρο μέχρι στιγμής. στιγμή. <Ρι> η πραγματικότητα είναι ότι σαφώ μια αντιπολίτευση ισχυρή. Παίζει έναν έντονο κοινοβουλευτικό ρόλο, όπω ορίζει και το Σύνταγμα. Από εκεί και μετά, όμω, αλλήλμον αν πιστεύουμε ότι τα αρνητικά τα οποία έχουν συμβεί σε αυτή τη χώρα. Ναι, έχουν, έχουν συμβεί διότι δεν έχει πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία. Προφανώ άμα και αυτό από αυτό που είπαμε, θα το σωστά. Προφανώ και δεν υπάρχει ευθύνη τη Νέα Δημοκρατία για όσα αντικά έχουν γίνει. Προφανώ και ναι. η κυβέρνηση έχει το πρώτη, την πρώτη ευθύνη και δεν το συζητάμε καθόλου ναι. αυτό. Δεν... Σαφώ. Α... Και για να είμαστε και, και δίκαιοι, ότι η Νέα Δημοκρατία στου τρει αυτού μήνε που έχει ε, περάσει από την ώρα που έγιναν οι τελευταίε εκλογέ. Εκπροσωπείται στο κοινοβούλιο. Mm -hmm. Και εκπροσωπείται, νομίζω, αρκετά καλά. Mm -hmm. Και από τον κύριο Πλακιωτάκη που είναι σήμερα και από τον κύριο Μεϊμαράκη που ήταν μέχρι το διάστημα πριν τι εκλογέ που δεν έγιναν την πρώτη φορά τη Νέα Δημοκρατία. Mm -hmm. Εκπροσωπείται, εκπροσωπείται πάρα πολύ καλά και εκπροσωπείται πολύ καλά και από του κοινοβουλευτικού που έχει. Mm -hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν νομίζω. Και στο... στο συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών το οποίο έγινε, είδαμε ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπήθηκε. Είχε άποψη, είχε θέση, την εξέφρασε ο κύριο Φλακιοτάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωραία. Ε, στα διαδικαστικά, για να ολοκληρώσουμε, ε, θα. Η... Στα διαδικαστικά, ε... υπάρχει εκτό από αυτό που σα είπα, το οποίο είναι το βασικό ότι ε, και το σημαντικό ότι οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη που ψήφισε στι τελευταίε εθνικέ εκλογέ μπορεί να ψηφίσει όπου βρεθεί εκείνη τη μέρα. Mm -hmm. ε, θα υπάρχουν δύο βασικέ. Ε, παράμετροι με τις οποίες θα πρέπει να ψηφίσει το πρώτο είναι το γνωστό ότι πρέπει να καταβάλει το αντίτιμο των τριών ευρώ uh -huh. και το δεύτερο είναι ότι με την θέλησή του να ψηφίσει στις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας και μία δήλωση ότι πλέον είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας και ότι υποστηρίζει τι απόψει και τι αρχέ τη Νέα Δημοκρατία. <συμφίσεις> ότι είναι νέο Δημοκράτη. Ότι είναι νέο Δημοκράτη. Δεν μπορούμε να περιορίσουμε, να απαγορεύσουμε μάλλον σε κανέναν να έρθει να ψηφίσει. Όποιο θέλει μπορεί να έρθει και να αναλάβει αυτέ τι δύο τέλο πάντων πρωτοβουλίε, να πληρώσει τα τρία ευρώ και να δηλώσει ότι είναι μέλο τη Νέα Δημοκρατία από εδώ και μετά, και να υποστηρίζει τι αρχέ Από εκεί και μετά. Είναι γνωστό επίση ότι αν προκύψει δεύτερο γύρος που θα γίνει στις, με την καινούργια χρονιά στι 10 Ιανουαρίου, με του δύο πρώτου υποψηφίου, θα μπορέσει ο καθένα που ψήφισε την πρώτη φορά να ψηφίσει χωρί να καταβάλει κάποιο αντίτιμο και πάλι, στο ίδιο σημείο όμω, στο ίδιο εκλογικό κέντρο στο οποίο ψήφισε την πρώτη φορά. Τα... Ε, να πούμε τα εκλογικά κέντρα. Τα εκλογικά κέντρα είναι τα ίδια. Είναι τα ίδια, Ωραία, τα είναι τα ίδια δηλαδή. Ε, είναι στο Θεσπρωτικό, στη Φιλιππιάδα, στο Γοργόμιλο, στην Πάργα, στο Καναλάκι, στο Κανάλι, στο Λούρο και τα δύο που είναι στην Πρέβεζα, στη Λαϊκή Αγορά. Στην Πρέβεζα είναι στη Λαϊκή Αγορά και τα δύο ε, εκλογικά τμήματα. Mm -hmm. Τα υπόλοιπα που ανέφερα είναι στα δημαρχεία των ε, ε, αντίστοιχων ε, mm -hmm. περιοχών. Στο πρώην Δημαρχείο του στο πρώην Στον είναι Δημαρχείο Φιλιππιάδας και πάει λέγοντας. Ε, να σας ρωτήσω, έχει ε, στις δοκιμές που αναφέρεται ότι έγιναν δοκιμές, έγιναν και στην Πρέβεζα, γνωρίζετε αν... Ε... Ε, γνωρίζω, καταρχά ε, καταρχάς ότι η εταιρεία η οποία ε, έχει πάρει την ευθύνη των συνδεξαγωγής των οκλογών ε, έκανε το τεστ την ε, περασμένη Κυριακή και, και λειτουργήσε το θέμα καλά. στην Πρέβεζα για κάποιου λόγου τέλο πάντων δεν μπόρεσε να γίνει αυτό. Όμω η πραγματικότητα είναι ότι η εταιρεία έχει διαβεβαιώσει ότι οι εκλογέ θα γίνουν κανονικά χωρί κανένα πρόβλημα την Κυριακή αυτή. Αυτό είναι εντάξει, που. Προφανώ ε... είναι και μια πολύ μεγαλύτερη εταιρεία αυτή τη φορά και δεν νομίζω ότι θα έχουμε αντίστοιχη. Ε, ναι, η εταιρεία είναι πιο σοβαρή, με μεγαλύτερο κύρο. ε, εντάξει. Ε, ε, κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι η, η κάλυψη αυτή τη ανάγκη τεχνικά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το ξέρουν όλοι αυτό. Mm -hmm. ε, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, δεν γίνεται κάθε μέρα. Mm -hmm. Ε, να πούμε ότι και τα ε, υπόλοιπα κόμματα και παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει εκλογέ ε, χρησιμοποιώντα τον ίδιο τρόπο. Mm -hmm. Έτσι, Επομένω, είναι κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθε. Κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθε, επομένω είναι τεχνικά ε, δύσκολο. Το να βγαίνει ο πρώτο ενό κόμματο από τη βάση, από του ψηφοφόρου δηλαδή. Ναι, ναι, με μία ναι, διαδικασία, ναι, ναι. διαδικασία. Δεν είναι το θέμα μόνο ότι βγαίνει ο πρόεδρο από τη βάση. Δηλαδή ψηφίζουν ε, όποιο θέλει. Το θέμα είναι ότι δίνεται η δυνατότητα στον καθέναν να ψηφίσει εκεί που είναι. Mm -hmm. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ετεροδημότε του νομού μα που μένουν στην Αθήνα κτλ. Mm -hmm. Ειδικά στη σημερινή εποχή θα ήταν πολύ δύσκολο να φύγουν. Παρότι έχουν την επιθυμία, θα είχαν την επιθυμία να ψηφίσουν στι εκλογέ αυτέ, να φύγουν από την Αθήνα ή από τι υπόλοιπε πόλει για να έρθουν στην πρέβε να ψηφίσουν. Του δίνεται λοιπόν η δυνατότητα. Μέσω του εγχειρήματο αυτού να μπορέσουν από τον τόπο στον οποίο μένουν να πάρουν μέρο στι κομματικέ εκλογέ τη δημοκρατία. Είναι κάτι δύσκολο. Όμω η πρόκληση αυτή είναι πολύ σημαντική στην επιθυμία τη νέα δημοκρατία να δώσει βάση, να δώσει λόγο στη βάση της, στον κόσμο τη. Και να είναι το αποτέλεσμα όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό στον κόσμο τη Νέα Δημοκρατία. Να σα ρωτήσω εγώ κάτι άλλο τώρα. Λένε ότι αυτέ οι εκλογέ και όλη αυτή η διαδικασία που τώρα σε μάκρο και οι τέσσερι υποψήφοι και όλα αυτά κάνουν κακό στη Νέα yeah. Δημοκρατία. Ότι αν βγει. Ε, ο ένας υποψήφιος η Νέα Δημοκρατία θα διαλυθεί εάν βγει ο ε, τάδε υποψήφιος ε, η Νέα Δημοκρατία θα, πα, κάποιοι θα πάνε από εκεί κάποιοι θα πάνε με τον οπότε η επόμενη μέρα της δηλαδή, Νέας Δημοκρατία έτσι έχει αρχίσει να συζητείτε κατά μιλάνε πόσο... για διχοτομήσεις, μιλάνε για τριχοτομήσεις θα είναι νέα... ενωμένη την επόμενη μέρα η Νέα Δημοκρατία θα... να σας απαντήσω ε, με δύο πράγματα πρώτον ε, επειδή και εσείς ήσασταν ως δημοσιογράφοι καλύψατε τις ε, και των τεσσάρων υποψηφίων στο, στο νομό. Mm. Ε, ακούσατε νομίζω και από του τέσσερι, εγώ τουλάχιστον του άκουσα, να λένε ότι δεν κινδυνεύει η ενότητα τη Νέα Δημοκρατία, ότι κανένα δεν πρόκειται να φέρει σε δυσκολία τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Πέρα από αυτό όμω, το οποίο είναι σημαντικό, υπάρχει για μένα το πλέον σημαντικό και το οποίο ε, πρέπει να δούμε και να μην χάνουμε ε, το δάσο για να βλέπουμε το δέντρο. Εάν θα δείτε στην ε, ομολογουμένω μακρά αυτή ε, προεκλογική περίοδο, ε, ο κόσμο τη Νέα Δημοκρατία. Είναι Ενωμένο. Δεν νομίζω να έχετε δει αντιπαλότητε ε, ανάμεσα σε υποστηρικτέ, για παράδειγμα, του Γεωργιάδη, με υποστηρικτέ του Τζι ή του Μητσοτάκη κτλ. Είδαμε όμω τον πρώην αρχηγό τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ε... εγώ αναφέρομαι ε... στον κόσμο όμω. Και λέω και το εξή. Ο κόσμο τη Νέα Δημοκρατία, που είναι αυτό. Mm -hmm. ε, ε, το... ε, η, η βάση, είναι η, 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 η ραχοκοκαλιά τη Νέα Δημοκρατία, που στι τελευταίε εκλογέ ψήφισαν πάνω από ένα εκατομμυρίο κόσμος την δημοκρατία uh -huh. αυτός ο κόσμος uh -huh. το ένα εκατομμύριο αυτός ο, ο κόσμος είναι ενομένος δεν έχει διασπαστεί δεν έχει δεν έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα ε, ε αντιπαλωτήτων που να Φέρνουν σε αμηχανία ή σε δυσκολία την Νέα Δημοκρατία. Είναι πραγματικά γνωρίζετε όλοι. Οπότε πιστεύετε ότι την επόμενη μέρα, όποιο και αν είναι ο νέο αρχηγό που θα εκλεγεί από αυτή τη διαδικασία, Όλοι οι ενωμένοι θα συνεχίσετε. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, που είναι ένα κόμμα 40 και πλέον ετών, έχει κάνει πολλέ φορέ αλλαγή προέδρου. Ποτέ δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Στον κόσμο, επαναλαμβάνω. Ενδεχομένω ε, αποχωρήσει πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν και ε, ε, μέσα με, στην πολιτική συμβαίνουν αυτά. Όμω ο κόσμο είναι αυτό το οποίο μα απασχολεί εμά και ο κόσμο βλέπουμε ότι είναι ενωμένο. Και περιμένει την εκλογή, λέω και πάλι, του Προέδρου τη Νέα Δημοκρατία για να βάλει μπροστά τη Νέα Δημοκρατία για να αλλάξει χώρα. Μάλιστα. Ω εκπρόσωπο τη ε, ΝΟΔΕ που είστε, κύριε Μποκέ, μπορώ εγώ να, κάνω, να τολμήσω να ρωτήσω εάν έχετε κάποια προτίμηση, αν θεωρείτε ότι κάποιο υποψήφιο είναι καλύτερο. <laughs> Δεν είναι, δεν είναι τόλμημα η ερώτησή σα. Είναι, είναι πολύ εύκολο. Καταρχά, ο καθένα εννοείται ότι έχει την άποψή του, έχει διαμορφώσει γνώμη, γνωρίζει κτλ. Εγώ έχω εκφραστεί ανοιχτά υπέρ τη υποψηφιότητα του κ. Μητσοτάκη. Mm -hmm. Θεωρώ ότι είναι ο πιο ικανό από του τέσσερι ικανού. Είναι ο πιο ικανό. Ε, και νομίζω ότι αυτή είναι και η λέξη κλειδί που ανέφερα, ότι είναι ο πιο ικανό. Γιατί καλό ή κακό, μάλλον κακό. Μα έχει βάλει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργό στο τρυπάκι του παλιού ή νέου. Δηλαδή, το δίλημα είναι παλιό ή νέο. Ένα για μένα ψεύτικο δίλημα. Η ουσία, εάν θα έπρεπε να υπάρχει ένα δίλημα, που γενικά εγώ είμαι άντε στα δίληματα, αλλά εάν θα έπρεπε να υπάρχει ένα δίλημα, είναι στο ικανό ή μη. Και θεωρώ ότι οι τέσσερι υποψήφοι για την Προεδρία τη Νέα Δημοκρατία είναι ικανοί, το έχουν αποδείξει. Προσωπικά όμω θεωρώ. Παρόλο που ο καθένα του έχει τελείω διαφορετική προσέγγιση και διαφορετικό κοινό στο οποίο απευθύνεται. Είναι η πραγματικότητα αυτή. Σα λέω και πάλι, όταν έχει ένα εκατομμύριο οπαδού, mm -hmm. που είναι η μικρότερη συγκομιδή ψυχοφόρμα που έχει η Δημοκρατία ποτέ, δηλαδή είναι ένα εκατομμύριο το μήνυμουμ. Το, το mm -hmm. Μπορούμε να πάμε πολύ περισσότερο. Είναι λογικό ότι στο ένα εκατομμύριο του πληθυσμού υπάρχουν άπειρε διαφορετικέ απόψει και ο καθένα προσεγγίζεται διαφορετικά από τον. Από την ρητορία και την πολιτική του κάθε υποψηφίου. Σωστά. Εγώ σα επαναλαμβάνω ότι θεωρώ ότι η ουσία είναι το ποιο είναι ο πιο ικανό, όχι ποιος είναι ποιο είναι πιο παλιό, ποιο είναι νέο κτλ. Πιο ικανό. Αυτό έχει σημασία, αυτό έχει ανάγκη η χώρα. Αυτό έχει ανάγκη η Νέα Δημοκρατία. Και θεωρώ ότι ο κ. Μητσοτάκη είναι ο πιο ικανό. Γενικώ, επειδή αναφερθήκατε και, στο... και λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, ω ως, ε, ως πολίτη. Αναφέρθηκα ως... λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι? Ναι, δεν, ε, δεν ήρθα ε, εδώ ε... για να... Ήρθα να μιλήσω για την Δημοκρατία. Ναι, δεν ε, ήρθα ε... για να κάνω κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρότι είναι το, το εύκολο και το... Ε, αυτό που κάνουν όλοι σήμερα. Έτσι θα είναι και η ερώτησή μου. Όμως, ναι, δηλαδή, ναι. ναι. δηλαδή ω νεοδημοκράτη και ω πολίτη, αν θέλετε, ή ω επαγγελματία του οποίου ο κλάδο πλήττεται. Είστε μηχανικό, αν δεν κάνω λάθο. Ναι, ναι. Ωραία. Είναι πώ μπορείτε, αν θέλετε, να κάνετε μια κριτική στο έργο τη κυβέρνηση μέχρι τώρα και γιατί είναι επιτυχητική ανάγκη να έρθει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή. Καταρχά, το... γιατί βάλετε πολλά θέματα. Mm. Ε, στο πρώτο, ότι ο κλάδο πλήρεται είναι και αυτό ο κλάδο των μηχανικών είναι ε, έρμεο της κατάστασης που υπάρχει σήμερα το θέμα είναι ότι η κατάσταση αυτή όμως δεν έχει δημιουργηθεί ε, έτσι τυχαία και το χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχει στρατηγική για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση για παράδειγμα κάτι το οποίο εγώ θεωρώ αυτονόητο και το οποίο δεν έχει γίνει και στο οποίο εν, εν, εν πωλής θα απαντήσω και στο ρεύμα γιατί πρέπει να έρθει η Νέα Δημοκρατία mm -hmm. είναι στο γεγονός ότι ε, έχει περάσει περίπου ένας χρόνος και δεν έχει κατευθεί ακόμα στη Βουλή ε, από τον κύριο Σταθάκη τον αρμόδιο υπουργό ένας αναπτυξιακός νόμο. Δεν έχει κατατεθεί. Αλλά ασχολούμαστε, έχουμε, αν ρωτήσει κάποιο τον μέσο πολίτη, τον μέσο Έλληνα πολίτη, όχι τον μέσο ψηφοφόρο, τον μέσο Έλληνα πολίτη, τι γνωρίζει για τη θητεία του κυρίου Σταθάκη στον ένα αυτό χρόνο που είναι συνεχόμενα υπουργό, θα σου πει για τα ακίνητα που δεν δήλωσε, για τα μετρητά που δεν δήλωσε κτλ. Αντί να γνωρίζουμε και να λέμε ότι έγινε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ήρθε, δηλαδή το γεγονό ότι δεν υπάρχει στρατηγική για την ε, αναδόμηση της χώρας είναι το, το, ο πλέον σημαντικός λόγος για τον οποίο θεωρώ ότι είναι αποτυχημένη αυτή η κυβέρνηση στον ε, λίγο αυτό χρόνο και για τον οποίο θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να δείξει ε, μια αλλαγή ε, προς αυτή την κατεύθυνση mm -hmm. και να έρθει στην κυβέρνηση. Ναι, η, η Νέα Δημοκρατία, να ξέρετε, ο κόσμος της δεν θέλει, και νομίζω γενικότερα οι Έλληνες πολίτες, δεν θέλουν να επανέλθει σε μια λογική παρελθόντος. Δηλαδή στη λογική του όρμου φρούτου που λέγαμε παλιά, ότι θα αναλάβει τη διακυβέρνηση ξανά τη χώρα επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποτύχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ Η Νέα Δημοκρατία όμω πρέπει να αναλάβει την κυβέρνηση όχι γιατί απέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γιατί η Νέα Δημοκρατία με το πρόγραμμά τη έχει αποδείξει, θα αποδείξει στην ελληνική κοινωνία ότι έχει σχέδιο και όρομα για την αναδόμηση τη χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα, μάλιστα. Νομίζω ότι ε... Πλέον έχει, δεν έχουν μείνει πολλά. Κυριακή, λίγε μέρε είναι, τέσσερι μέρε είναι. Ε, ε, αν θέλετε να κάνετε κι εσεί ένα κάλεσμα, αν θέλετε. Η, η αλήθεια να σα πω το εξή: Ότι ο κόσμο τη Νέα Δημοκρατία δεν περιμένει το κάλεσμα ούτε το δικό μου ούτε κανενό. Ο κόσμο τη Νέα Δημοκρατία ε, γνωρίζει, περιμένει, θέλει, επιθυμεί. Και πιστεύω ότι αυτό θα φανεί την Κυριακή με την προσέλευση του κόσμου. Που παρά την ομολογουμένω ε, πικρία που τον διακατέχει από το γεγονό ότι δεν έγιναν οι εκλογέ την προηγούμενη φορά, θα δώσει το παρόν και θα, θα δείξει το, τη δυναμική του και θα ευελπιστώ εγώ προσωπικά, όπω είπα και προηγουμένω, να εκλέξει τον κύριο Μητσοτάκη. Παρ' όλα αυτά, όποιο και να είναι ο, ο επόμενο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, όλοι μαζί θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτά που είπα για να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία και η χώρα. Μάλιστα, μάλιστα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και επί τη διαδικασία. Και θα τα πούμε από εβδομάδα πλέον. Θα ξαναμιλήσουμε με, τον, με τα αποτελέσματα. Ναι, ναι, βέβαια. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, Σας ευχαριστούμε εγώ. πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε στη διάλειμμα κυρίε και κύριοι.